Τι λε τώρα, δημιούργησε. Όχι. Εκεί ήταν υπουργοί σημερινοί του ΣΥΡΙΖΑ. Πού είχαμε κάνει. Και, ναι, και το λε και τι σημαίνει αυτό. Έχουνε. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει, Πέτρο, με αυτό. Παρόντες. Ότι ήταν παρόντες. Ότι συμμετείχανε σε μία. Τι ήταν το να συμμετείχανε. Εσεί δεν τρέπετε ότι ήταν υπόκειτο. Όταν βγαίνανε και λέγανε Γερμανοτσολιάδε οι ΣΥΡΙΖΕΙ, τα λέγανε μαζί με του Χρυσαυγίτε. Σε παρακαλώ πολύ. Υπάρχει τραπέζι. Συγχωρείτε. Βεβαίω και υπάρχει τραπέζι. Και με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Τσακαλώτο, Μπαρμπάκη και ακόμα ένα Και θα απαγορεύσουμε τη συμμετοχή. Δηλαδή τα υπόλοιπα. Αλλά τι σημαίνει εκεί. Κάτι Ελλήνων περίεργα και τέτοια. Και που βγαίνανε κάτι με σαν οικονομολόγια. Προσπαθείτε να συνδυάσετε. Δεν συμμετείχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι. Αυτό θες να πεις. Όχι. Ήταν στην ίδια πλατεία με τη Χρυσή Αυγή. Αν υποκινούσε... Μα δεν μου απάντησε αυτό. Ήταν στην ίδια πλατεία ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή. Το Σύνταγμα άλλαξε όνομα. Άλλο Σύνταγμα και κάτω Σύνταγμα ξαφνικά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν υποκινούσε. Βαγγέλη, συγκεκριμένη ερώτηση. Το πάνω μέρος της πλατείας ήταν Χρυσαυγίτες, ναι ή όχι. Από ό,τι θυμάμαι, ναι. Τι φαντάζεσαι, από ό,τι θυμάμαι, ναι, λέω. Από ό,τι θυμάμαι, ναι. Μπορεί να θυμάσαι και τότε θυμάσαι το ΣΥΡΙΖΑ να παίρνει... θυμάμαι, ναι, δεν θυμάμαι καθόλου θυμάσαι λάθος. Το ΣΥΡΙΖΑ γιατί τότε να παίρνει αποστάσεις και να βγάζει έστω και μία ανακοίνωση για αυτό που συνέβαινε στο πάνω μέρος της πλατείας. Χιλιάδες ανακοίνωσεις. Είχε βγάλει ανακοίνωση. Χιλιάδες ανακοίνωσεις. Ανατρέξτε και στην ιστορία της Κουμουνδούρου τότε. Και στα δελτία τύπου και τα πάντα. Σας παρακαλώ υπήρχε πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Τη ρητορική άλλο του αστικός μύθος. Έτσι δυστυχώς άλλο αστικός μύθος. Επειδή πρέπει να κλείσουμε, Ευαγγέλιο, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή πάντως δεν έχει ξεκάθαρη θέση για τα παιδιά. Άντε και πρημοδοτεί το δικασμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ξεκάθαρη θέση. Όχι, δεν έχει ξεκάθαρη θέση. Έχει ξεκάθαρη θέση. Είναι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι ενώ αντιθέτω από ό,τι. Η Νέα Δημοκρατία που έχει ξεκάθαρη θέση βλέπω ότι η Αυγή σήμερα την καταδικάζει. Και λέει μασημένα λόγια. Μασημένα λόγια ήταν αυτά που βλέπω. Επειδή δεν μας αρέσει πραγματικότητα. Να μην την αλλάζουμε την πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Ναι. Όλοι οι κορυφαίοι υπουργοί διαστόματος πρωθυπουργού. Μα λέτε είναι χρυσαυγίτες και φασίστες τα παιδιά. Περίμενε, περίμενε. Εγώ από ό,τι άκουσα από τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι άκουσα από τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έβγαλε διαρροές. Ναι. Έβγαλε επίσημες ανακοινώσεις. Mm. Οι κορυφαίοι υπουργοί μίλησαν, ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Από τη Νέα Δημοκρατία άκουσα διαρροές. Όλοι μίλησαν. Διαρροές. Όλοι οι υπουργοί μίλησαν στην Ευαγγελία. Διαρροές. Δεν μίλησαν οι υπουργοί. Οι διαρροές της Νέας Δημοκρατίας. Και λοιπόν. Δεν πήρε απόσταση από τον κύριο Βορύδη, από τον κύριο Γεωργιάδη, ο κύριο Μητσοτάκης. Τι απόσταση να πάρει, αφού είναι υπουργοί της και στελέχη της. Τι απόσταση να πάρει. Α, ταυτιζόμαστε με τη μισανοδοξία. Σωστά. Όχι. Η επίσημη θέση είναι να μην καταλήψει. Πέτρο, ταυτίζεσαι με τη μισανοδοξία. Όχι, φυσικά. Ταυτίζεσαι με πολίτη και γιονιά. Με άκουσε να ταυτίζομαι. Όχι, δεν ταυτίζεσαι. Άκουσε εδώ να ταυτίζομαι. Ναι, αλλά συμμετείχε. Πρόσεξε να δει. Συμμετείχε. Είναι εναντίον των καταλήψεων γενικώ και για κάθε λόγο. Συμμετείχε στο ίδιο ψηφοδέλτιο με τον Βορύδη και τον Γιονιά. Θα πληρώσετε τι διαφημίσει, κύριε. Καλά και εσύ. Κυβερνά με τον καμένο τώρα πλάκα. Καλημέρα σας, καλημερίζουμε. Ελάτε τώρα κυρίες και κύριοι να συνδεθούμε με τον Μανώλη Κωστίδη, τον οποίο δεν έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας, αλλά... Τον βλέπω κουκουλωμένο τον Μανώλη, πρέπει να κάνει κρύο στην πόλη. Τι έγινε, Μανώλη? Ναι, είναι μια δύσκολη μέρα εδώ στην πόλη. Γιατί, Μανώλη, τι συμβαίνει?